Κύριε Υπουργέ, ξέρετε καλά τις ειδικές διαδικασίες που έχουν να κάνουν με το ΝΑΤΟ όταν προσκαλείται ένα καινούριο κράτος μέλος, ένα υποψήφιο κράτος μέλος. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι στις 11 του μηνός Ιουλίου, στο Σάμιτ, στη Σύνοδο Κορυφής, στο ΣΟΜΕ του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, θα προσκληθεί η ΦΙΡΟΜ, όχι για να ενταχθεί. Θα προσκληθεί για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες. Και αν επαναληφθεί η παλιά εμπειρία, ο Πρωθυπουργός της χώρας αυτής θα πάει εκεί να απευθυνθεί στους 28. Έτσι γινόταν παλιά, δεν ξέρω αν τώρα θα γίνει κάτι άλλο. Θα το δούμε. Από τη μέρα εκείνη και μετά, θα είστε κι εσείς εκεί, μάθαμε, ξεκινούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις που έχουν όμως να κάνουν με θέματα άμυνας, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Έχουμε πείρα, πολύ μεγάλη πείρα, στα θέματα των διευρύσεων του ΝΑΤΟ, ξέρουμε καλά. Βραχίες όμως διαπραγματεύσεις που σε 2, σε 3, σε 4 μήνες συνήθως κλείνουν. Άρα μιλάμε για κάτι το οποίο θα ολοκληρωθεί κατά ιωθώτα τους επόμενους μήνες. Μετά συντάσσεται το σχετικό πρωτόκολλο, υπογράφεται από τους μόνιμους αντιπροσώπους και πηγαίνει η ακύρωση στα κράτη-μέλη. Αυτά τα είπα και στην ομιλία μου στη Βουλή τις μέρες που συζητάγαμε την πρόταση δυσπιστίας. Έλεγα λοιπόν τότε, και δεν υπάρχει καμία δυνατότητα αυτό να το αρνηθεί κανένας λογικός άνθρωπος, ότι από τη στιγμή που μια συμφωνία υπογράφεται, παράγει κάποια νομικά τετελεσμένα, και λέω κάποια γιατί η προκείμενη εμπεριέχει εγγύησεις που την απλώνουν στον χρόνο, αλλά παράγει κάποια νομικά τετελεσμένα, αυτό που προανέφερα, και οπωσδήποτε πολλά πολιτικά τετελεσμένα. Και όταν αυτή η διαδικασία εξελιχθεί, υπογραφούν τα πρωτόκολλα και γυρίσουν προς κύρωση από χώρα σε χώρα, αντιλαμβάνεστε ότι τα περιθώρια στενεύουν μετά για τον οποιοδήποτε. Άρα, επειδή χθες δημιουργήσατε ακόμη μια φορά μια σύγχυση με αυτά που δηλώσατε το πρωί, που ήταν διαφορετικά με αυτά που δηλώσατε το βράδυ, τώρα είμαστε στην Εθνική Αντιπροσωπεία. Και εσείς στην Εθνική Αντιπροσωπεία έρχεστε. Τώρα λοιπόν που είστε εδώ, δώστε μια ξεκάθαρη απάντηση για αυτά τα θέματα που προανέφερα και τουλάχιστον κάντε με έναν τρόπο τελείως σαφή γνωστή στον ελληνικό λαό τη στάση σας. Ευχαριστώ. Όσον αφορά το θέμα του ΝΑΤΟ, βλέπω αρκετά μεγάλη ανησυχία. Στο ΝΑΤΟ η συμφωνία των Πρεσπών, έτσι όπως έχει υπογραφεί ο σχέδιο συμφωνίας από τους υπουργούς, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Είναι σαφέστατες οι δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του κ. Στόλτεμπεργκ, αλλά και του Πρωθυπουργού εδώ, που επιβεβαιώνουν ότι προκειμένου να υπάρξει οποιοδήποτε αποτέλεσμα στο ΝΑΤΟ, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τα εξής βήματα. Εκλογές, προκειμένου να αλλάξει η πλειοψηφία στη Βουλή, ώστε να αλλάξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που δεν επικυρώνει την κύρωση της συμφωνίας που πέρασε από τη Βουλή. Δημοψήφισμα, θετικό αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, νέα Βουλή με πλειοψηφία τέτοια που θα εγκρίνει συνταγματικές αλλαγές, επικύρωση των συνταγματικών αλλαγών και εν συνεχεία κύρωση της συμφωνίας στη ΦΥΡΟΜ και στην Ελλάδα. Και όταν αυτά όλα τελειώσουν, τότε θα ισχύσει η πρόσκληση από το ΝΑΤΟ. Εσείς, κύριε Λοβέρδο, ξέρετε πολύ καλά τα θέματα του ΝΑΤΟ, τα χειρίζεστε και στην κοινοβουλευτική συνέλευση. Θα ξέρετε ότι στο άρθρο 2 αναφέρεται μόνο για senior talks, δηλαδή προκαταρκτικές συνομιλίες. Οι οποίες όμως προκαταρκτικές συνομιλίες όσον αφορά το θέμα της ΦΥΡΟΜ δεν θα ξεκινήσουν τώρα. Έχουν ξεκινήσει με την απόφαση της Ουάσιγκτον του 1999 με πρωθυπουργό τον Κώστα Σιμίτη. Τότε ξεκίνησαν οι συνομιλίες εντάξεως της ΦΥΡΟΜ στο ΝΑΤΟ. Υπήρξε η σύμφωνη γνώμη τότε των ηγετών και βέβαια πέρασαν 19 χρόνια και αυτές οι συνομιλίες δεν κατέληξαν πουθενά. Μην μπερδεύεστε λοιπόν με την συνύπαρξη στο ΝΑΤΟ ΔΕ και στην Σύνοδο Κορυφής, διότι ο κύριος Ζάεφ καλείται εκεί μόνο ως πρωθυπουργός της χώρας που συμμετέχει στην αποστολή του Αφγανιστάν. Δεν θα συμμετέχει ούτε στο πλέναρι, δεν θα βγάλει ούτε οικογενειακή φωτογραφία, ούτε θα γίνει καμία άλλη ανακοίνωση πλέον του κομινουκέ του Γενικού Γραμματέα, που θα έχει κείμενο που έχουμε ήδη δει και αναφέρει μέσα, ότι θα γίνει πρόσκληση κατόπιν των προαπαιτουμένων, των οποίων περιγράφονται στο σχέδιο της συμφωνίας.
Πώς να πω τη δική μου στάση είναι απόλυτα ξεκάθαρη, κύριε Λοβέρδο. Όταν έρθει με 180 και αν έρθει με 180 εδώ, η δική σας στάση είναι ένα ερώτημα.